Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Όσοι έχουμε λεμονιές στον κήπο μας, σίγουρα θα έχουμε παρατηρήσει, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, το φαινόμενο της συστροφής των φύλων. Τα φύλλα που συστρέφονται είναι συνήθως φύλλα της νέας βλάστησης και βρίσκονται στις κορυφές ή στις άκρες των δέντρων. Η συστροφή λοιπόν των εσπεριδοειδών οφείλεται σε εντομολογικούς εχθρούς. Τα έντομα που το προκαλούν είναι ο φυλοκνίστης και οι αφίδες. Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για το φυλοκνίστη. Ο φυλοκνίστης λοιπόν ανήκει στην οικογένεια των λεπιδόπτερων. Είναι ένα πολύ επίμονο έντομο, το οποίο έχει πολλές γενιές ανά έτος, από 5 έως 13, και η αντιμετώπιση του είναι αρκετά δύσκολη. Το ενήλικο έντομο ζει έως 22 μέρες και γεννάει από 7 έως και 108 αυγά. Γεννάει συνήθως στο κέντρο της κάτω επιφάνειας των τρυφερών φύλων από 1 έως 3 αυγά ανά φύλο. Μόλις λοιπόν εκολαπτούν τα αυγά, οι προνύμφες εισέρχονται μέσα στο φύλο και τρώνε το εσωτερικό του, δημιουργώντας οφειδοειδείς τοές. Προσβάλλει κυρίως την ακραία βλάστηση με τα φύλλα να συστρέφονται, να καρουγιάζουν μέχρι να μαραθούν και να πέσουν. Με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η ανάπτυξη των νεαρών δέντρων και να μειώνεται η παραγωγή των ενήλικων παραγωγικών δέντρων. Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης είναι η αποφυγή υπερβολικών ποτισμάτων και υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικά στα νεαρά δέντρα. Αποφεύγοντας αυτά, μειώνουμε το φαινόμενο της υπερβολικής βλαστικότητας που ευνοεί τις προσβολές του εντόμου. Δεν κλαδεύουμε όψιμα την άνοιξη και το καλοκαίρι για να μην έχουμε υπερβολική τρυφερή βλάστηση την περίοδο έξαρσης του πληθυσμού του εντόμου. Κόβουμε επίσης τους λέμαργους βλαστούς. Όσον αφορά τη χημική καταπολέμηση, η δραστική ουσία ημιταχλοπρίτ είναι η πιο αποτελεσματική απέναντι στο έντομο, με ελάχιστες επιπτώσεις σε φυσικούς θηρευτές, η οποία όμως από 1 Δωδεκάτου του 2022 δεν θα επιτρέπεται στην Ελλάδα. Μοναδικά όπλα πλέον είναι σκευάσματα απαμεκτίν και ασεταμιμπρίτ, σε εναλλαγή μεταξύ τους καθώς είναι διαφορετικής ομάδας δράσης. Για καλύτερα αποτελέσματα προσθέτουμε στο ψεκαστικό διάλειμμα παραφινικό λάδι 0,25 με 0,30% μαζί με την απαμεκτίνη, προσέχοντας όμως τις θερμοκρασίες. Ποτέ δεν ψεκάζουμε πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου και πάντα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, ψεκασμοί με βιολογικά εντομοκτώνα, αζαδιραχτίνη και σπινοσάτ έχουν κάποια αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση του εντόμου, αλλά θα πρέπει να επαναλαμβάνονται συχνά. Στο εξωτερικό γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης συστημάτων διαταραχής ζευγαρώματος, απελευθερώνοντας ψηλές ποσότητες σεξουαλικών φερομονών, δυσκολεύοντας έτσι τα ενήλικα αρσενικά να βρουν τα θηλυκά, το οποίο θα το αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!